χάρισμα, το άγγιγμα, το ταλέντο, το δίνει η φύση, το κώδικα, την τεχνική, την δίνει ο δάσκαλος και ο χρόνος, η εμπειρία, η πρακτική εφαρμογή, δίνει την πείρα. Εμείς λοιπόν, οι δάσκαλοι, βλέπουμε κάποια παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, που η πλειονότητά τους, σαν ένας άλλος Χριστόφορος χρόνος, σκέφτεται το ρόλο που ερμήνευσα το χειμώνα που πέρασε, σκέφτονται μόνο το υπέροχο αυτό ταξίδι, τι κόσμους νέους θα ανακαλύψουν, τι υπέροχα θα ζήσουν, πόσο ωραία θα περάσουν μέσα σε αυτό το ταξίδι, τι κόσμους καινούριους λοιπόν θα ανακαλύψουν και τι θα βρούνε και θα τους δώσουν αυτοί οι κόσμοι. Δεν σκέφτονται πόσες φουρτούνες, τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν σε αυτή την άγρια θάλασσα, όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος. Εμείς, οι δάσκαλοι, είμαστε για αυτές τις δύσκολες στιγμές. Όταν έρχεται η γρυπνία και η φουρτούνα, ανοίγουν τότε τα πράγματα, τα πραγμάτια που βαλάνε από εμάς. Και τότε καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα και την αξία αυτών που μάθανε σε αυτό εδώ το χώρο. Έλεγε ο μεγάλος τενόρος, ο Ανρίκο Καρούσο, όταν με βλέπει ο κόσμος στη σκηνή να ερμηνεύω, νομίζει ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ο ίδιος. Είναι τόσο απλό, φαίνεται τόσο εύκολο. Δεν ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή ένα εργοστάσιο μέσα μου δουλεύει σε φρενήρις ρυθμούς για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε λοιπόν εμείς, ας πούμε, οι προϊστάμενοι αυτού του εργοστασίου, όπου μειούμε τον σπουδαστή μέσα στις λειτουργίες της δουλειάς αυτού του χώρου. Αυτό το εργοστάσιο όμως, για να γίνω και λίγο ποιητής, βγάζει ιερείς, όπου μέσα σε μια εφρόσινη παράσταση θα μοιήσουν αύριο τον θεατή στα μυστικά της ζωής σου.